υπάρχουν κάποια κόμπλεξ. Να μην χαρείς αν είσαι και λίγο κακός μέσος και ψάχνεις να κάνεις τάχα με τη δουλειά σου. Δεν έχεις δώσει ποτέ δικαίωμα, είσαι gentleman, είσαι γλυκός, έχεις προσπαθήσει μόνος σου και τα έχεις καταφέρει, έχεις μια παιδικότητα και αν δεν υπήρχε και αυτή η φράση με τις 4.000 γυναίκες, δεν θα υπήρχε κανένας να πει ούτε μία μ*** για το Γιάννη το Σπαλιάρα. Ακριβώς αυτό που νιώθω, αυτό που σου λέω. Θεωρώ ότι είναι λάθος αντιμετώπιση από Έλληνας προς Έλληνα. Να το δούμε έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο που έκανε ένα βηματάκι στο εξωτερικό. Εντάξει, αν δεν μπορείς να μπεις μπράβο, αν δεν σου βγαίνει το μπράβο, ναι, τουλάχιστον μη με μειώσεις, ας πούμε. Δηλαδή, παίξ' το απλά σαν είδηση. Δεν έχουν φύγει κάποιοι από τη γειτονιά τους. Από τη γειτονιά. Δεν έχουν φύγει από τη γειτονιά. Εδώ φεύγουν, πάνε γύρω-γύρω της γειτονιάς. Και κρίνεις πώς βρέθηκε κάποιο παιδί να πάει να παίξει μια σειρά στο Μεξικό. Πέστε ρε μια καλή κουβέντα. Τι είναι αυτό το πράγμα με αυτή τη χώρα, ρε φίλε. Παράπονο έχει και ο φίλος σου. Ποιος φίλος μου? Ο πάλε ποτέ φίλος σου. Ο Γιάννης Παλιάρας. Ότι όσοι δεν του είπαν μπράβο, το κάνανε από κόμπλεξ και θέλανε να τον μειώσουν. Όχι επειδή δεν του άξιζε. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Έτσι, δεν ξέρω το περιβάλλον του κοντινή του, αλλά σε αυτό δεν έχει ένα δίκιο. Έχετε ακούσει ένα μπράβο γενικά τώρα. Δεν είπαμε όλοι που έπαιξε. Εγώ είπα 15 μπράβο, Γιάννη, εγώ. Με συγχωρείς, κάνεις λάθος. Οι περισσότεροι όμως για τον Γιάννη. Και όχι μόνο για τον Γιάννη. Γενικά, όποιος Έλληνας κάνει κάτι δυνατό στο εξωτερικό, πιο πολύ ακούει τα εξαμάξεις παρά. Κοίταξε, θα τα ακούσει. Αλλά ποτέ κανείς δεν μένει και στα μπράβο. Όλοι μένουμε στα αρνητικά. Γιατί? Ακούστηκαν και πολλά μπράβο. Γιατί το αρνητικό είναι αυτό, είναι αυτό που μιλάει πάντα. Τι φίλοι είναι αυτοί. Αλλά τώρα αυτό να κάθεται και να λέει: δεν μου είπαν μπράβο, ότι έπαιξα σε μία σειρά. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά. Αυτά εσύ, ρε Γιάννη, τώρα και εσύ, ρε Γιάννη, 44, δεν περιμένεις μπράβο. Πότε σου είπαν μπράβο, ρε Γιάννη, για να σου πούνε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ζεις την επιτυχία σου, να την απολαμβάνεις. Και όποιος θέλει να σου πει μπράβο, θα στο πει. Όποιος έχει το κόμπλεξ και θέλει να σε μειώσει, θα το κάνει ακόμα και αν παίξει όχι στο Netflix, σε Hollywood παραγωγή. Λείπει ο Γρηγορόπουλος από τώρα. Συνέχι. Γιατί τώρα ζητιανεύει το μπράβο. Έτσι όπως το κάνει, είναι σαν να λείπει. Δεν το έχει ανάγκη.